Σε ό,τι αφορά το τοπικό ζήτημα, τα τοπικά θέματα και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, η αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει καμία όχληση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο, προς εκπροσώπους του, ώστε να συζητηθούν κάποια μείζονο σημασίας ζητήματα τα οποία πραγματικά αφορούν τους δικηγόρους, αλλά κυρίως την δικαιοσύνη. Αλλά και βέβαια και τις συνθήκες απονομής της, οι οποίες πράγματι, όπως εντοπίζεται σε ό,τι αφορά το πρωτοδικείο Κορίνθου, είναι, θα λέγαμε, σε τραγικό επίπεδο πλέον. Σε ό,τι αφορά σε πανελλήνιο, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι αληθές ότι υπήρξε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, τούτο δε κατόπιν προσκλήσεως του ιδίου του Πρωθυπουργού, η οποία πράγματι αντιπροσωπεία την περασμένη Δευτέρα επισκέφθηκε το Πρωθυπουργικό Γραφείο και έθεσε τα πολύ σπουδαία ζητήματα τα οποία επί σειρά ετών, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, απασχολούν τον κλάδο μας και ασφαλώς και την δικαιοσύνη στο σύνολό της. Έθεσε λοιπόν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τελευταίο νομοθέτημα που αφορά τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, το οποίο έχουμε νομίζω αναλύσει επαρκώς, γιατί είναι απολύτως βλαπτικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έθεσε τα ζητήματα των υπέρογκων δικαστικών εξόδων και του υπέρογκου δικαστικού ενισύμου, το οποίο αναγκάζεται να καταβάλει, τα οποία έξοδα αναγκάζεται ο πολίτης να καταβάλει για να προσφύγει στη δικαιοσύνη και τα οποία καθιστούν απαγορευτική εν πολλής την προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Τα ζητήματα του έμψυχου δυναμικού, το οποίο είναι απαραίτητο για τη στελέχωση των δικαστηρίων, προκειμένου να απονέμεται η δικαιοσύνη γρήγορα και σωστά, αλλά και της λογοτεχνικής υποδομής, περαιτέρω δε τα ζητήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον κλάδο μας, αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία και των άλλων επαγγελματικών τάξεων, τα οποία έχουν να κάνουν με την εξοντοτική φορολόγηση, με όλα αυτά τις υπέρμετρες και δυσβάστακτες έως αβάστακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες έχουν κλονίσει, πιστεύουμε, όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και έχουν καταστήσει όχι μόνο την δικηγορία, αλλά και την άσκηση των άλλων ελευθέρων επαγγελμάτων πολλές φορές, θα λέγαμε, και απαγορευτική ή πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, να επισημάνουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό είναι πρόσφατο σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον που επεδείχθη από πλευράς του Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και δεν είχαμε αντίστοιχη αντιμετώπιση μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, και ο καθένας θα βγάλει κάποια συμπεράσματα, γιατί και αυτά πρέπει να τα λέμε για να αποκαθιστούμε τα πράγματα όσο έχουν, ότι αυτά τα προβλήματα απασχολούν το δικηγορικό σώμα και τη δικαιοσύνη χρόνια ολόκληρα και δεν γεννήθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ούτε ελπίζετε ότι θα λυθούν μετά τις εκλογές? Οι συνάδελφοι οι οποίοι εκπροσώπησαν την Ολομέλεια τα έθεσαν τα ζητήματα, όσοι είχαν καθήκον στο σύνολό τους, και γι' αυτό επισκέφθηκαν το Πρωθυπουργικό Γραφείο, διότι θα πρέπει τα ζητήματα να τεθούν έστω από πλευράς μας, και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του από οποιοδήποτε πόστο και αν είναι μετά τις εκλογές, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.